Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων κρατέωμα. Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αυτά είναι τα λόγια του Ιερού Υμνοδού, αδελφοί μου, με τα οποία ο πιστός λαός σήμερα έψαλε κατά την μεγάλη και λαμπράν αυτήν εορτήν που όλοι μας συμμετέχουμε και δοξάζουμε και υμνούμε το Θεό, γιατί μας αξιώνει να συμμετάσχουμε σε αυτήν την πανήγυρη της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Πράγματι, ο Σταυρός είναι ο φύλακας ολοκλήρου της οικουμένης. Αλήθεια, σε ποιον σήμερα εμπιστεύονται οι λαοί την ασφάλειά τους? Ποια ανθρώπινη δύναμη είναι αυτή που μπορεί να σταθεί ικανή να υπερασπίσει τη ζωή των ανθρώπων και να διασφαλίσει την ειρήνη του κόσμου? Όλοι αυτοί που μας υπόσχονται ειρήνη δεν μπόρεσαν να μας τη δώσουν. Γιατί? Διότι δεν την είχαν. Στα χείλη είχαν την ειρήνη και τον πόλεμο και την αναταραχή είχαν στην καρδιά των. Και δεν την είχαν γιατί δεν είχαν καμιά σχέση με τον άρχοντα της ειρήνης. Και συνεχίζουν να μην έχουν με εκείνον που χαρίζει την πραγματική ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και στις κοινωνίες των ανθρώπων και τους λαούς και τα έθνη του κόσμου. Και όσοι γελαστήκαμε και τους πιστέψαμε, απογοητευτήκαμε όταν τους είδαμε να ηγούνται και να δημιουργούν εστίες πολέμου χρησιμοποιώντας δολοφονικά επιστημονικά όπλα για την ομαδική εξόντωση των λαών. Ο Σταυρός είναι ο φύλακας της οικουμένης, γιατί τα κηρύγματα του Σταυρού, τα μηνύματα του Σταυρού είναι μηνύματα αγάπης, είναι μηνύματα ειρήνης, είναι μηνύματα σεβασμού της ζωής και των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. Αυτός που δέχεται αυτά τα μηνύματα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δημιουργεί εστίες πολέμου και να αφανίζει λαούς και έθνη από προσώπου της γης. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Και αυτόν τον Σταυρό οι άνθρωποι της εποχής μας δεν τον ασπάζονται, δεν τον αποδέχονται, τον περιφρονούν και θέλουν βεβαίως να διασφαλίσουν και να απαλλάξουν και την ανθρωπότητα από τη συνεχιζομένη τρομοκρατία, αλλά από τους πραγματικούς τρομοκράτες ποιος θα μας απαλλάξει? Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Το στολίδι της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός, είναι η ομορφιά. Γι' αυτό και τα παιδιά της Εκκλησίας δέχονται τις ευλογίες του Σταυρού. Όταν βαπτιζόμεθα μας μυρώνει ο λειτουργός του υψίστου, σταυρώνοντας το μέτωπο, τις παριές, το στόμα, τα χέρια, τα πόδια, την καρδιά, το σώμα μας ολόκληρο. Είναι στολίδι ο Σταυρός στα στήθη των τιμίων και αγνών ανθρώπων και ιδιαιτέρως των παρθένων.
είναι στολίδι της εκκλησίας μας. Για αφαιρέστε από μέσα από τους ναούς μας, από τους θρούλους των εκκλησιών, από την Αγία Τράπεζα, από το Ιερό Βήμα των Εσταυρωμένων. Αφαιρέστε από τα κοδονοστάσια το σύμβολο του Σταυρού, τι θα μείνει στην εκκλησία. Και αν αφαιρέσουμε και από τη ζωή μας, τη δική μας τη ζωή, αφαιρέσουμε τον Τίμιο Σταυρό, και όταν ερχόμεθα στη ζωή και η Εκκλησία μας δέχεται και μας πολιτογραφεί στο κράτος του Θεού, μας σταυρώνει, αλλά και όταν εξερχόμεθα του κόσμου τούτου και πάλι με τον Τίμιον Σταυρόν μας φαλίζει. Στα μνήματα και στα κημητήρια των Ορθοδόξων Χριστιανών στέκεται πάντοτε ένας λευκός σταυρός για να θυμίζει ότι εδώ βρίσκεται το σώμα και το λείψανον κάποιου Ορθοδόξου Χριστιανού που προσδοκά και αναμένει την Ανάσταση των νεκρών. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, γι' αυτό και σήμερα η αγάπη σας, η ευλάβειά σας, η ευσέβειά σας προσέφερε τα ωραιότερα λουλούδια και το βασιλικό μέσα στον οποίο ο Τίμιος Σταυρός τυλίχθηκε και μας φέρνει τις ευλογίες του Σταυρού. Τα λουλούδια και τα άνθη που παίρνετε τα αυτά, τα φυσικά, είναι ευλογημένα. Αλλά και τα μηνύματα που μας φέρνει ο Τίμιος Σταυρός είναι πολύ ανώτερα από τα φυσικά αυτά άνθη που εμείς προσφέραμε στον Κύριο. Τα λουλούδια του Σταυρού είναι αμάραντα. Οι ιδέες του Σταυρού είναι αιώνιες και το λουτρωτικό μήνυμα του Χριστού θα παραμένει διαμέσου των αιώνων ως μήνυμα σωτήριων και λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Εμείς είμαστε ένα ευλογημένο έθνος, γιατί οι άρχοντες μας που στήσαν αυτό το έθνος έδωσαν ως σύμβολο της νίκης και του θριάμβου, ως σύμβολο της αγάπης και της ενότητος έδωσαν τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε στο εθνικό μας σύμβολο, τη σημαία μας, να σχηματίζεται ο Τίμιος Σταυρός και πάνω στο κοντάρι και στο ιερό αυτό πανί που σχηματίζεται ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης και του θριάμβου, αλλά είναι συγχρόνως και το σύμβολο του έθνους μας. Γι' αυτό και στα πηλίκια των αξιωματικών είναι ο Τίμιος Σταυρός, γι' αυτό και στο εθνόσημο, γι' αυτό και στα νοσοκομεία και γι' αυτό και στα ιδρύματα όπου υπάρχουν ευαγγή ιδρύματα, ο Τίμιος Σταυρός κυριαρχεί και βασιλεύει στον κόσμο αυτόν. Και όταν κατά τους χρόνους της Επαναστάσεως ύψουσαν τα λάβαρα και εξεγέρθησαν οι Έλληνες ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιά, τι συνέβη? Οι σημαίες και τα λάβαρα έφεραν τον Τίμιο Σταυρό και ήτανε άνθρωποι που πίστευαν στο Θεό και θέλανε το έθνος μας να το θεμελιώσουν πάνω στο βράχο της πίστεως, πάνω στο βράχο του Γολγοθά, με το σύμβολο της νίκης και του θριάμβου που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Άλλοι επέλεξαν τη μισοφέγγαρο σύμβολο, άλλοι την αστερόεσα, άλλοι τα λιοντάρια, άλλοι τα σφυροδρέπαινα, αλλά ο ελληνικός λαός επέλεξε ως σύμβολο εθνικών της νίκης και του θριάμβου των Τίμιων Σταυρών. Και ζούσαν και πίστευαν με το όραμα και εφώναζαν και έψαλαν και τραγουδούσαν τα θούρια του Ρήγα. Πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος. Αυτοί ήταν οι αγωνιστές. Και ο Κολοκοτρώνης πίστευε και δόξαζε το Θεό και πρόβαλε πάντοτε το λάβαρο του Σταυρού. Και ο στρατηγός ο Μακρυγιάννης, που ήταν ένα πιστό παιδί της Εκκλησίας, αλλά και ένας γνήσιος Έλληνας, αγωνιστής και μαχητής, αγράμματος, αλλά όμως είχε τη σοφία του Θεού. Δέχθηκε ένα Ευρωπαίο διπλωμάτη κάποτε στο σπίτι του και θέλησε να τον φιλοξενήσει και λέει, σηκωθείτε να κάνουμε προσευχή. Και έκανε το σημείο του Τιμιού Σταυρού και είπε το Πατέρ ημών. Και άρχισε να χασκογελά και να καγχάζει ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.
Τελείωσε την προσευχή του. Τελείωσε την προσευχή του. Και ύστερα του λέει, από αυτήν την πόρτα μπήκες, από εκεί θα βγεις. Το πιστεύουμε, δεν σου επιτρέπω να το υφρίζει. Έτσι μιλούσαν οι Έλληνες σε όλους αυτούς τους ξεπασμένους που σάρωσαν τα πάντα, που κλώτσισαν το Ευαγγέλιο, περιαφρόνησαν τον Κύριό μας και σήμερα μας μιλούν για Ηνωμένες Ευρώπες. Τι θέλουμε την Ενωμένη Ευρώπη, αλλά με ποια κλωστή, με ποια λυσίδα θα δέσουμε όλα αυτά τα κράτη. Χωρίς Θεό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς τις αιώνιες αλήθειες, χωρίς το Σύνταγμα της Ευρώπης να αναφέρεται στις αρχές του Ευαγγελίου, τι κοινωνία θα φτιάξουμε, τι ένωση θα δημιουργήσουμε, πού θα τη στηρίξουμε. Άρχοντες που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν τους εμπιστευόμεθα να μας κυβερνούν και να μας εξουσιάζουν και να μας καθοδηγούν. Αλλά ας επανέλθουμε, αδελφοί μου, και εμείς αυτόν τον σταυρό τον έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό όταν ξυπνούμε το πρωί κάνουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα, κάνουμε κανονικά, σας παρακαλώ, το Σταυρό και λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Είναι συμβολικό, είναι το σύμβολο που συμβολίζει, Χριστέ μου, που σε είναι πάνω στους ουρανούς και κατέβηκες κάτω στη γη και φιλοξενήθηκες στα σπλάχνα της Παρθένου. Τοποθέτησέ με από τα δεξιά, βάλε μου στον Παράδεισο και όχι από τα αριστερά που είναι η κόλαση. Το σημείο του Σταυρού. Σηκωνόμαστε το Σταυρό να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Αρχίζουμε έργο, να σταυρώνουμε το έργο, να το ευλογήσει ο Θεός. Γιατί, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Και αν μη Κύριος φυλάξει η πόλη, εις μάτιν εκοπίασαν οι φυλάσσοντες. Χωρίς την ευλογία του Θεού, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί μου. Μόνον με την ευλογία του Θεού προχωρούμε. Τι κόσμο δημιουργήσαμε χωρίς Χριστό, χωρίς το σύμβολο της νίκης και του θριάμβου, του Σταυρού, μέσα στα σχολεία μας, μέσα στα εκπαιδευτήριά μας, μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να σταθεί έθνος, μπορεί να κυριαρχήσει λαός. Θα σβήσουμε και θα εμφανιστούμε και ήδη προς τα εκεί οδηγούμεθα. Πόσο δίκαιο είχε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ευλογημένη εκείνη η ψυχή που όργωσε εδώ τη Μακεδονία μας, που κατηχούσε το λαό, που δίδασκε το λαό και μέρα νύχτα πήγαινε στις πόλεις και στα χωριά και έστεινε ένα σταυρό και κάτω από τη σκιά του σταυρού, κάτω από το θαμπό φως του φεγγαριού, δίδασκε ο διδάχος του γένους μας τους σκλάβους Έλληνες και τους άναβε τον πόθο για τη λευτεριά. Τους βοηθούσε να ζούνε με ομόνοια και με αγάπη, να καλλιεργούν τα γράμματα, να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, να μην αρνηθούμε την πίστη μας. Και αυτό το έκανε από φλογερό πόθο και από λαχτάρα, να ζήσει και να επιβιώσει αυτό το έθνος και να είναι ορθόδοξο ελληνικό. Και κάποτε βρέθηκε στη Θεσσαλία, στο Λικουρέσι, έστησε ένα σταυρό και έκανε το κήρυγμά του, την ομιλία του. Και την άλλη μέρα πήγε ένας αγάς της περιοχής εκεί, βλέποντας το σταυρό λύσαξε. Γι' αυτό λέει και οι δαίμονες λυσούνε, φοβούνται τον Τίμιο Σταυρό. Λύσαξε ο αγάς και πήρε το σταυρό στο σπίτι του και τον έκανε κομμάτια. Τον έκανε ποδάρια για να στήσει το κρεβάτι του. Και όταν κοιμήθηκε το πρώτο βράδυ, σύετο όχι μόνο το κρεβάτι, αλλά ολόκληρο το σπίτι. Και αυτός ο Τούρκος αγάς, στο Λικουρέσι της Θεσσαλίας, την άλλη μέρα πήρε, έρωσε τα κομμάτια και τα πήγε σε, όπως ήταν, και τα πήγε και τα έστησε εκεί που είχε στήσει το σταυρό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, κάνει θαύματα. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι πάνω στο Γολγοθά που πρωτοστήθηκε ο Τίμιος Σταυρός, που ήταν σύμβολο της κατάρας, πάνω
στον οποίο τα αποφόλια τέρατα της κοινωνίας έβρισκαν φοβερό και εκτρό θάνατο. Είχαν το θάνατο με λιθοβολισμό, είχαν το θάνατο με πριονισμό, αλλά ο σκληρότερος θάνατος ήταν ο θάνατος ο σταυρικός. Αλλά μετά από το θάνατο του Χριστού μας, αυτό το καταραμένο ξύλο έγινε το ευλογημένο ξύλο της σωτηρίας και της λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Εκεί έγινε το μεγαλύτερο θαύμα. Συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό. Αποκατέστησε ο Χριστός μας με τη σταυρική του θυσία. Αποκατέστησε τις σχέσεις του επαναστάτου ανθρώπου με τον Θεό. Το μεγαλύτερο θαύμα, η αλλαγή της τραγικής καταστάσεως στην οποία είχε περιέλθει ο άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό. Και από εκεί άνοιξε, από τον Γολγοθά, από τον Σταυρό, πήρε ο άνθρωπος το κλειδί για να ξεκλειδώνει τον Παράδεισο. Από τον Γολγοθά πήρε ο άνθρωπος την κλίμακα για να ανεβεί επάνω στον ουρανό, τη σκάλα. Από τον Γολγοθά ξεκινάει η σκάλα μας για να φτάσουμε επάνω στο θρόνο του Θεού. Από τον Γολγοθά μάθαμε πως πρέπει να θυσιαζόμαστε από αγάπη στον αδελφό, στον συνάνθρωπο και στο Θεό μας. Εκεί έγινε το μεγαλύτερο θαύμα. Αλλά τα θαύματα συνεχίζονται και σήμερα, αδελφοί μου. Είδατε τι έλεγε ο Απόστολος. Οι Ιουδαίοι για να πιστέψουν θέλουν να δούνε θαύματα. Μα τι θαύματα? Όλη η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Μέσα η φύση, η δημιουργία είναι ένα ολόκληρο θαύμα. Ο οργανισμός του ανθρώπου, το σώμα του ανθρώπου, οι λειτουργίες του σώματός μας και οι σωματικές και οι ψυχικές είναι ένα θαύμα. Όποιος θέλει. Βλέπετε, το δέντρο, ρίζες έχουν όλα τα δέντρα. Άλλο παίρνει τροφές και μας δίνει ένα σταφύλι. Και άλλο παίρνει τροφές από τη γη και μας δίνει ένα μήλο. Άλλο παίρνει τροφές από τη γη και μας δίνει ένα χλάδι. Αυτό το εργοστάσιο, αυτό το θαύμα της δημιουργίας δεν σας λέει τίποτα, αδελφοί μου? Σήμερα που ψάλλουμε όλοι μας τα εγκόμια στο σύμβολο της νίκης, στο Σταυρό, και λέμε «Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα». Η δύναμη, όταν λέμε για βασιλιάδες, δεν εννοούμε αυτούς τους σημερινούς. Εννοούμε όλους τους άρχοντες. Και βασιλεύς λέγεται αυτός που στηρίζεται στη θέληση του λαού. Και αυτοί που εκλέγονται από την ψήφο του λαού και με τη θέληση του λαού, αυτοί βασιλείς είναι. Για να μην παρεξηγούμαστε δηλαδή. Το κρατέωμα των βασιλέων, ο θρίαμβος των βασιλέων και η δύναμη των βασιλέων είναι ο Θεός. Είναι ο Σταυρός. Και όταν δεν πιστεύουμε στη δύναμη του Σταυρού, είναι αδύναμοι και ανίσχυροι αυτοί που ηγούνται και κυβερνούν τους λαούς και τα έθνη της γης. Και πιστών το στήριγμα, πόσοι δεν ξεκουραζόμαστε. Στο Σταυρό ξεκουραζόμαστε. Όλοι μας πίνουμε πικρά ποτήρια. Στην Έξοδο γίνεται μια αναφορά στη εκστρατεία που έκαναν οι Ισραηλίτες και φύγανε από την Αίγυπτο, από τη σκλαβιά, στη γη της Επαγγελίας, βρέθηκαν σε μια περιοχή της Μερά. Εκεί βρήκαν νερό, διψάσανε, γονγκίσανε, φωνάξανε, διαμαρτυρηθήκανε και ο Μωυσής έκανε σε σχήμα σταυρό ένα ξύλο και το έριξε στις πηγές εκεί, τις πικρές, και γλυκάθηκε και ήπιαν και δοσίστηκαν και αισιόπησαν και δόξασαν ασφαλώς στη συνέχεια το Θεό. Έτσι και εμείς τα πικρά ποτήρια που πίνουμε όλη μας τη ζωή, η θλίψη, η δοκιμασία, τα βάσανα, η στενοχώρια, η εγκατάληψη, η ανησυχία μας, το άγχος, πού αλλού να καταφύγουμε παρά στη δύναμη και στη σκιά του Σταυρού που είναι μέσα στην Εκκλησία και παρέχονται όλες οι ευλογίες και οι χάρητες του Σταυρού. Είναι το στήριγμα των πιστών ο Σταυρός. Ποιος δεν καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες, στην αρρώστια, στα προβλήματα, τα ξεπέραστα, στην Εκκλησία. Και όποιος προσπαθεί να κλονίσει την πίστη μας στο Θεό, αυτός κάνει το μεγαλύτερο κακό εις τον κόσμο, το μεγαλύτερο κακό σε εμάς. Έχουμε ένα αποκούμπι, έχουμε μια ελπίδα. Όλοι μας απογοήτευσαν. Μόνο μας μένει ο Χριστός ο εσταυρωμένος.
Μόνο μας μένει η Εκκλησία, η ελπίδα μας και η παρηγοριά. Μόνο μας μένει ο Θεός. Σε αυτόν, αδελφοί μου, να καταφεύγουμε. Σε αυτόν να οδηγούμε τα βήματά μας και σε αυτόν να ελπίζουμε και να πιστεύουμε και να αναμένουμε τη βοήθεια. Μακάρι ο Τίμιος Σταυρός να γίνει ο αχώριστος σύντροφος της ζωής μας, ο φύλακας της ψυχής μας και ο οδηγός του έθνους μας και ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αμήν.